Στη μάχη κατά της πύρνης Λέλαπας ρίχνονται από τις πρώτες ώρες και εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης και δασοπροστασίας, Άτλας και Δίας, σε πλήρη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Μπορεί, ας πούμε, ένα παράδειγμα να εξηγηθούμε με το τμήμα δασών, να πάμε σε κάποιον μέρος να τους συναντήσουμε, να τους βοηθήσουμε. Περνούμε από μια τοποθεσία, βλέπουμε ότι κινδυνεύει μια μάντρα. Δεν έχει κανέναν τζαμί, γιατί είπαμε, δεν μπορούν να παντού. Είτε γιατί μπορεί να με φαίνεται από τους καπνούς. Θα περάσουμε και να φύγουμε τους ανθρώπους, να προσπαθήσουμε να τους σώσουμε. Πολλές φορές καλούνται να ελέγχουν περιοχές για να ζωπυρώσεις ή να βοηθούν τους δασοπυροσβέστες που στελεχώνουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Εγώ χειρίζομαι τη μηχανή την ώρα της πυρκαγιάς, όπου με ασυρμάτους, ας πούμε, με ενημερώνουν για το τι ακριβώς θέλουν να κάνω, να χαμηλώσω την πίεση, να αυξήσω την πίεση, να σταματήσω την παροχή νερού. Άλλες κοπέλες ασχολούνται με την οργάνωση, με το να οργανωθούμε να πάρουμε στους εθελοντές που είναι στην πρώτη γραμμή είτε νερά, είτε φαγητά, είτε αναλαμβάνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με 60 εκπαιδευμένους εθελοντές και εθελόντριες από όλη την Κύπρο επιχειρούν σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Το νεαρότερο μέλος τους, ο 17χρονος Μιχάλης. Ξεκίνησαν με πενιχρά μέσα και σήμερα έχουν στο στόλο τους 7 πυροσβεστικά ιδιωτικά διπλοκάμπινα, τα οποία έστησαν με ιδίους σπόρους. Συναισθήματα εκείνη της ώρας είναι ότι δεν θέλει να κάψει παραπάνω από που βλέπεις. Εν τούτον που τα λέω πάντα στην ομάδα αντί να πάμε και ένα μέτρο παραπάνω να γλιτώσουμε είναι κέρδος για το πράσινο. Κάθε πυρκαγιά, πόσον μάλλον αυτές σε δύσβατες περιοχές, κρύβουν πολλούς κινδύνους που στιγματίζουν τους εθελοντές. Πια σε σπίτι το οποίο είναι κινδύνευκε και ο άνθρωπος που μόνος του έβαλε μου νερό μέσα στο πυροσβεστικό με τη σίκλα ή με το λαστίχο για να με βοηθήσει ο εκείνο. Και είναι αγωνία από θόρους των άνθρωπων, ας πω, έμεινε μου χαραγμένη. Η προσφορά τους είναι ενιδιοτελής και αυτό που κερδίζουν, τονίζουν οι εθελοντές, είναι ηθική ικανοποίηση. Ωστόσο, οι εθελοντικές ομάδες βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Τα έξοδα μετακίνησης και συντήρησης των οχημάτων τους είναι τεράστια. Γι' αυτό και καλούν το κράτος να αξιοποιήσει και να διαθέσει ευρωπαϊκά κονδύλια για στήριξη των ομάδων πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα, καλούν και τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες να στηρίξουν όπως μπορούν τη δράση τους.